θα βασιστούμε στο πρωτοσέλιδο και στο θέμα που έχει να κάνει με το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου. Ένα αποκαλυπτικό ρεπορτάζ εφημερίδας βασίστηκε πάνω σε καταγγελίες του Σωματείου Εργαζομένων του ΠΑΓΝΗ. Έχουμε αύξηση των περιστατικών και κατά κάποιο τρόπο έχει προκληθεί ένα έμφραγμα. Πού οδηγεί αυτό το έμφραγμα και αυτό το κόκκινο, το οποίο εντός εισαγωγικών έχει δημιουργηθεί στις περισσότερες κλινικές του νοσοκομείου, σε κάποια τρίκ που έχουν να κάνουν με τα ράντζα. Πάμε να συνομιλήσουμε με τον κύριο Βασιλικούδα, μέλος του ΔΣ του Σωματείου Εργαζομένων του ΠΑΓΝΗ και βέβαια ιατρός ψυχίατρος. Κύριε Κούδα, καλή εβδομάδα, καλησπέρα. Καλή σας εβδομάδα, καλησπέρα. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Σας ευχαριστούμε θερμά. Έκανε μία αναφορά μέσα από ένα αποκαλυπτικό ρεπορτάζ η εφημερίδα. Ποιο είναι το σκηνικό το οποίο κυριαρχεί αυτές τις μέρες στο ΠΑΓΝΗ και να εστιάσουμε σε αυτό το περίφημο τρίκ το οποίο έχει δημιουργηθεί με τα ράντζα. Κοιτάξτε, αυτό που περιγράφτηκε που είναι πρωτοσέλιδο στην εφημερίδα δεν είναι κάτι καινούργιο. Αυτό που θέλουμε εμείς στο σωματείο να αναδείξουμε είναι ότι αυτό που για πάρα πολλές φορές έχουμε επισημάνει, δηλαδή την ολοένα και μεγαλύτερη αδυναμία του συστήματος υγείας, του εθνικού συστήματος υγείας, να ανταποκριθεί σε αυξημένες ανάγκες. Την αδυναμία του συστήματος να καλύψει, όχι μόνο να καλύψει, αλλά και να επεκτείνει τις δραστηριότητες του όπως θα έπρεπε να είναι. Σε μια χώρα που θέλει να λέει ότι το 2023 παρέχει ικανοποιητικές υπηρεσίες υγείας και πρόνοιας, καθημερινά διαπιστώνουμε το αντίθετο. Σαν σωματείο, ξαναλέω, το έχουμε αναδείξει πολλές φορές. Ήδη αυτή τη στιγμή ξέρετε πολύ καλά ότι γενικά σε όλο το νησί μας υπάρχει ένας γενικότερος αναβρασμός. Εμείς λέμε καλά ότι υπάρχει μια προσωπική κατεύθυνση οι πολίτες να ασχοληθούν με τα σοβαρά θέματα της υγείας. Άλλωστε, την Τετάρτη υπάρχει το μεγάλο πανδρίτη του συλλαλητήριου για τα θέματα υγείας στην πόλη μας, στην πλευρά της Πλατεία Ελευθερίας. Μάλιστα. Και οι αιτίες, οι πραγματικές αιτίες του παγιδόν είναι αυτές που λέτε. Δηλαδή, το ότι όχι μόνο δεν υπάρχουν οι υποδομές που έχουμε να καλύψουν τις ανάγκες, αλλά προκειμένου να υπάρξουν παλώματα, προκειμένου να μην εκτεθούν οι διοικήσεις και η κυβέρνηση, αν θέλετε, και αυτές και οι προηγούμενες, χρησιμοποιούνται αυτό που είπατε εσείς πολύ χαρακτηριστικά, τα τρία. Τρίτη, για παράδειγμα, είναι αυτό που λένε σε πολλά νοσοκομεία στο ΠΑΓΝΗ, για να είμαστε έτσι τίμοι, δεν είναι μόνο χαρακτηριστικό του ΠΑΓΝΗ αυτό, είναι η διασπορά ασθενών. Σημαίνεται ένα ασθενή, για παράδειγμα, ανήκει στην Αλφα κλινική, αλλά δεν νοσηλεύεται στην Αλφα κλινική, νοσηλεύεται σε μια άλλη κλινική. Γιατί απίστευτα δεν υπάρχει χώρο. Για να αποφύγουμε δηλαδή το ράντζο στο διάδρομο, για να καταλάβει και ο τηλεθεατής, ο οποίος δεν γνωρίζει και δεν έχει διάβασει και την εφημερίδα. Τον πηγαίνουμε σε κάποια άλλη κλινική. Ακριβώς. Πηγαίνει στην διάρκεια και βέβαια με τις αντίστοιχες αδυναμίες και τους αντίστοιχους κινδύνους. Γιατί η άλλη κλινική στην οποία θα πάει μπορεί να μην είναι κατάλληλη για το περιστατικό. Σίγουρα οι συνάδελφοι, κάθε συνάδελφος, ο καθένας διευθυντής γιατρός, όπως ξέρετε πολύ καλά, είναι εξειδικευμένος στη δικιά του, προβλήματα υγείας. Δεν ξέρει από άλλες ή δεν ξέρει τον ίδιο τρόπο. Άρα είναι μια γενικότερη υποβάθμιση. Και όταν εμείς αυτά τα καταγγέλνουμε και παρακολουθούμε για να διευκρινίσουμε για τη θεατή σα, δεν το κάνουμε την πρόθεση να δείξουμε ότι είναι κακή διοίκηση του ΠΑΓΝΗ, είναι κακή διοίκηση τη ΔΥΠΕ ή του Υπουργείου. Το κάνουμε για να ευαισθητοποιήσουμε τον κόσμο και να διεκδικήσουμε το αυτονόητο. Αυτό που είπε και πριν. Δεν επιτρέπεται το 2023 να μιλάμε για ράντζα. Δεν επιτρέπεται μετά από τρία χρόνια που όντω δημιούργησε καινούριε ανάγκε. Αυτό δεν το αφισβητούμε. Η πολιτεία όμω δυστυχώ δεν φρόντισε να καλύψει με χώρους, με παραπάνω προσωπικό, όλες αυτές τις ανάγκες. Είδαμε ότι οι άλλες χώρες, για παράδειγμα, δεν είναι τώρα, δεν λέω για να βάλω αρνητικό, να το πω έτσι, αρνητική σύγκριση, αλλά προκειμένου να περνούν στον COVID και σε πολύ αυξημένες συνθήκες, πολύ γρήγορα φτιάξαν όλα τα νοσοκομεία. Εμείς δεν μπορέσαμε να φτιάξουμε μια υποδομή που να καλύψει τις ανάλογες. Αλλά η πολιτική δεν έκανε τις καλύψεις. Αυτές τις αδυναμίες θέλουμε να αναδείξουμε. Αυτό που προσπαθούμε να βελτιωθούμε στον κόσμο. Δυστυχώς η κατάσταση δεν είναι τα βελτιώντα, αν θέλετε, να καταλήξουν σε ένα συμπέρασμα. Διότι δεν φαίνεται να το Υπουργείο και ο προπολογισμό να προβλέπει περισσότερα χρήματα για την υγεία. Και προφανώς οι υποδομές ή το μόνιμο σταθερό προσωπικό χρειάζεται αυξημένη ποινία. Κύριε Κούδα. Το αποτέλεσμα είναι παρακολουθούμε, καταγράφουμε το ρεπορτάζ. Να σας ευχαριστήσω θερμά για αυτή την παρέμβαση. Πράγματι, εικόνες και σκηνικά τα οποία δεν τιμούν
Όχι μόνο το Παγνί, όπως και πολύ σωστά είπατε, δεν είναι μόνο ένα φαινόμενο το οποίο παρατηρήθηκε στο Παγνί και δεν έχετε σε καμία περίπτωση έτσι στόχο να βλάψετε διοικήσεις, δίπε κτλ. Το βγάζετε στο προσκήνιο προκειμένου να βρεθούν λύσεις και να καλυφθούν και να πάρθουν συγκεκριμένες αποφάσεις. Να σας ευχαριστήσω πολύ.